Για να δούμε τι γίνεται έξω, στο μέτωπο της κακοκαιρίας. Η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας για να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε για το που βρισκόμαστε τώρα. Καλημέρα σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς είναι τα πράγματα, τι μπορείτε να μας πείτε για δρόμους, μετακινήσεις κλπ. Όλη η κεντρική άξονα στη στατική κυκλοφορία γίνεται κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κινούνται οι οδηγοί δηλαδή χωρίς αλυσίδες. Εκτός μονωμένων περιοχών, κυρίως στα βόρεια του νομού, όπου χρειάζονται σε κάποια σημεία αλυσίδες σε κάποιες περιοχές που συνεχίζει και χιονίζει να πούμε ακόμη για αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Mm. Αλλά οι τοπικοί δήμοι κάνουν προσπάθεια και καθαρίζουν όσο το δυνατόν καλύτερους δρόμους, ώστε να μην πέφτει φρέσκο χιόνι και μένει στο δρόμο και δημιουργεί προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε ξαναπεί όλοι οι πολίτες της Αττικής να είμαστε φοδιασμένοι με αντιληπτικά μέσα στα αυτοκίνητά μας, εφόσον κινηθούμε στο λεκανοπέδιο. Παράπονα έχουμε αρκετά από τους οδηγούς των φορτηγών. Ναι. Δυστυχώς, κάποιοι έκαναν το λάθος ενώ γνωρίζουν για την απαγόρευση. Απαγορεύονται, δεν... ναι. Σωστά. Από τον κόβο της Καλυφτάκη και έπειτα, δυστυχώς έκαναν το λάθος και κινήθηκαν στον Κηφισό. Με αποτέλεσμα, στον κόβο της Καλυφτάκη, οι αστυνομικές δυνάμεις να τους υποχρεώνουν να επιστρέψουν πίσω. Ο λόγος της απαγόρευσης αυτή τη στιγμή ποιος είναι, κυρία Δημογλίδου? Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ χιόνι. Ακόμη και να δοθεί η κυκλοφορία να βγουν από το νομό Αττικής, έχουμε πάρα πολύ χιόνι μετά την έξοδο από το νομό Αττικής. Άρα θα έχουν θέμα, εννοείται. Και θα έχουν θέμα, θα εγκλωβιστούν σε άλλο σημείο της Εθνικής Οδού και δημιουργήσουν και πρόβλημα. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι τέτοιο. Ή να διπλώσει κάποιο όχημα τόσο μεγάλο πάνω στους 3,5 τόνους. Καταλαβαίνετε τι προβλήματα θα προκαλέσει στην Εθνική Οδό. Έχετε εκτίμηση για το πότε μπορεί να προχωρήσετε σε άρση απαγόρευσης με βάση νότα στοιχεία των επιστημόνων? Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο σε αυτές τις περιοχές που πλήττω αυτή τη στιγμή, δηλαδή κοντά στη Ριτσόνα, στο Μαρτίνο, μετά τα διόδια Σιβών κυρίως, που υπάρχει αρκετό χιόνι, ακόμη και στην Εθνική. Είναι ωστόσο ανοιχτή για τα γεωταχή κανονικά? Για τα γεωταχή είναι κανονικά ανοιχτά. Μάλιστα. Μπορεί να κλείνει σε κάποια μικρά διαστήματα μόνο για να καθαριστεί ο δρόμος και ξαναδίνεται άμεσα στην κυκλοφορία. Χωρίς αλυσίδες προφανώς εκεί. Σε κάποια σημεία είναι χωρίς αλυσίδες, γιατί καθαρίζεται τελώς ο δρόμος, πέφτει και αλάτι, οπότε είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Συνολικά υπάρχει άλλη περιοχή της χώρας αυτή τη στιγμή που να σας προβληματίζει ή να έχετε θέσει σε ισχύ κάποιο μέτρο που αξίζει να το ακούσουν οι ακροατές μας? Πολύ έντονα τα φαινόμενα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο νομό Μαγνησίας και στην Εύβοια. Πολύ έντονα τα φαινόμενα εκεί, καθώς και σε αυτό το τμήμα της Εθνικής Οδού μετά τα διόδια των Φιβών. Αυτά τα τρία σημεία αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ χιόνι και συνεχίζει η έντονη χιονόπτωση. Πολύ προσοχή από τους οδηγούς λοιπόν σε αυτούς τους νομούς. Θα κινηθούν σίγουρα, πρέπει να έχουν μαζί τους αντιληπτικές αλυσίδες. Το τονίζουμε αυτό για τη δική τους ασφάλεια. Ναι, άλλωστε έχει καταστεί και υποχρεωτικό, βέβαια, είναι ένα ερώτημα πώς ξέρουμε να βάζουμε αλυσίδες στα οχήματά μας. Αλλά μάλλον πρέπει σιγά σιγά να το μάθουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δημογλίδου. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Η κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για την κατάσταση αυτήν την ώρα.